Χρόνο χιλιάδες πιστοί σειραίων για να ζητήσουν τη βοήθεια της Παναγίας για ένα προσωπικό τους πρόβλημα, αναζητώντας ουσιαστικά ένα θαύμα. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια μια κυρία που σηκώθηκε από κάτω και φώναζε ότι το παιδί της είχε ξαπλώσει κάτω από την εικόνα και το παιδί της σηκώθηκε και περπάτησε που το είχε στο καροτσάκι. Εσείς ήσασταν μπροστά ή το ακούσατε? Όχι, δεν ήμουν μπροστά, το άκουσα. Ακούω παράλληλοι που περπατήσανε, στραβοί που είδαν το φως τους. Τα πιστεύετε? Τα πιστεύω. Όταν πιστεύεις στη θρησκεία, πιστεύεις. Ω του παραδόξου θαύματος, εξ εγκάτων της γης, ως λαμπάς πολύφωτος ανέτειλεν η εικόν της Θεομήτωρος. Λαμπρύνθητη εξ αυτής η νήσος τίνος, εν Θεός χορεύουσα. Εφράνθητη συν αυτή η του Χριστού Εκκλησία, κραυγάζουσα και χαριτωμένη χαίρε. Η αποκαλύψασα ως τη σάβρισμα μέγα την σεπτήνιμην εικόνα σου. Η έβρεση της εικόνας της Παναγίας ήταν από τα πρώτα θαύματα στο νησί της Τίνου. Στις 30 Ιανουαρίου του 1823, και ενώ συνεχίζονταν οι εργασίες για την οικοδόμηση του ναού, η αξίνα ενός εργάτη χτύπησε πάνω σε ένα ξύλο. Ο χωρικός, καθαρίζοντάς το, είδε ζωγραφισμένο πάνω του έναν άγγελο με κρίνο. Σκάβοντας, βρέθηκε το άλλο μισό, το οποίο απεικόνιζε τη Θεοτόκο καθισμένη σε ένα θρόνο. Ήταν η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η είδηση έδωσε μεγάλη χαρά στον τόπο και πλήθη από όλα τα χωριά του νησιού κατέβαιναν στη χώρα για να προσκυνήσουν με δάκρυα συγκίνησης, δοξάζοντας το Θεό. Στις 2 Φεβρουαρίου του 1823 γίνεται για πρώτη φορά η περιφορά της Αγίας Εικόνας στα στενά δρομάκια της Τίνου. Έχουν περάσει 176 χρόνια από τότε και κάθε χρόνο το νησί της Μεγαλόχαρης κατακλείζεται από χιλιάδες προσκυνητές που στήριξαν τις ελπίδες τους στη μητέρα του Χριστού. Το πρώτο θαύμα της Παναγίας ήταν το παιδί μου ο κάτω εις τενών της Εμβρέσεως όταν εκτίζεται ετίθετο θεμέλιος γήθος επάνω σε αρχαίο ναόν της Ζωοδόχου πηγής μεταονομάστη μετά που είναι ο ναός της Εμβρέσεως, εζήτησε ο επίσκοπος να θέσει θεμέλιο γήθος και δεν υπήρχε νερό. Και τότε λέει νερό, δεν φέραμε νερό. Και φωνάζει ένα παιδάκι, να μανά εδώ το πηγάδι είναι γεμάτο νερό. Ελάτε, ελάτε να το δείτε. Φώνασε στους παρεμβασκομένους και πράγματι ήταν αυτό. Το πηγάδι είναι γεμάτο νερό, το οποίο είναι αυτό που είναι κάτω στο νερό της Εμβρέσεως, από το οποίο ο κόσμος και οι προσκυνητές παίρνουν τον αγιασμό τους. Θα σας παρακαλέσω να γυρίσετε γύρω το ναό, να δείτε όλο το ναό και τα καντήλια, που κάτω από τα καντήλια κρέμονται διάφορα αφιερώματα. Κάθε αφιέρωμα έχει και κάποιον λόγο και κάποιον αιτία και κάποια δικαιολογία και κάποια εκδήλωση ευλαβίας και πίστας και αναγνωρίσεως του καλού το οποίο έφυγαν από την Παναγία Θεοτόκο. Κοιτάξτε, εδώ είναι βαπόρι, εκεί είναι καΐκι, εκεί κάτω στο καΐκι είναι ένα ψάρι. Είχε πέσει στα βράχια, παρεκάλεσε ο πλοίαρχος να του σώσει η Παναγία και μπήκε ένα ψάρι και έκλεισε την οπή και έτσι το πλοίο εσώθη. Ήταν κάποιος στην Αμερική. Ναι. Και δεν έβλεπε. Τα έχω ακούσει όσο τετάδα. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός ήταν πλούσιος. Και μέσα στο περιβόλι είπε, Παναγία μου, δώσ' μου το φως να σε κάνω ό,τι δω μπροστά μου θα σε κάνω ομάδα μου. Και ανοίγει τα μάτια και βλέπει μια πορτοκαλιά λεμονιά, δεν ξέρω. Και ήρθε γραμμή εδώ στη Παναγία και την έκαμε την πορτοκαλιά. Όταν ήμουν μικρή μαθήτρια στο γυμνάσιο, το οποίο στεγαζόταν σε αυτά εδώ τα κελιά, πρώτη Δευτέρα μέχρι την 8η μέχρι εκεί, θυμάμαι κυρία η οποία ήταν παράλυτη και περπάτησε και φορούσε και είχε πόδια δύνατα όπως το καλάμι, τόσο λεπτά τα πόδια της. Με μια ρόμπα μέχρι εδώ και κατοικούσε εδώ από κάτω. Έμεινε όλο το χρόνο εδώ πέρα επειδή έγινε το θαύμα.
παράλληλη και περπάτησε. Περπάτησε. Περπάτησε με πόδια σαν καλάμι. Ναι. Με τα μάτια μας οπωσδήποτε και έχω δει και πάνω στο γενοκονίτη όταν ήμουν 17 χρονών παιδί το οποίο ήταν τυφλό και ανέβλεψε. Αυτά τα θαύματα έχουν γίνει πάρα πολλά. Δηλαδή τα ζούσαμε καθημερινά. Ναι, έχω δει. Ολοζόντα την Παναγία που μπλεκ μέσα από μικρή που ήμουν. Μας έφυγε η μαμά μέχρι με τα γόνατα κειμένα πάνω εδώ. Την είδα ολοζόντα. Μα με τα μαύρα, με το μαντιλάκι. Την είδα ολοζόντα μπροστά μου, Παναγία. Υπάρχει βέβαια ένας κίνδυνος. Κάτι να είναι όντως θαύμα και το οποίο εμείς να το χτυπήσουμε. Νομίζω ότι αν έχει κανείς μέσα του μια ειρηνική ευλάβεια, μπορεί να διακρίνει τι είναι από το Θεό και τι δεν είναι. Και όπως σας είπα, να περιμένει περισσότερο την χάρη του Θεού που έρχεται ως μυστική αίσθηση και εμπειρία. Αυτό είναι ένας εσωτερικός συγκλονισμός πολύ δυνατότερος από τον εντυπωσιασμό ενός θαύματος. Και το ξέρει μόνο όπως το ζει. Αυτός που δεν το πιστεύει, είναι δυνατόν ποτέ να δει θαύματα. Και αν θα δει θαύμα, θα είναι ακριβώς για να βοηθηθεί, να επιστρέψει και να σωθεί. Διότι ο Θεός για των θαυμάτων του είναι και παιδαγωγός για τη σωτηρία του ανθρώπου. Διότι λέει ήλθε εις τον κόσμο ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Για αυτήν λοιπόν την αιώνια ζωή βοηθάει ο Θεός. Και υπάρχουν άνθρωποι άπιστοι που δεν δεχόντουσαν, που ήταν εχθροί, που ήταν πολέμοι, γνωστά εις την ιστορία. Και μεγάλα ονόματα και μικρά ονόματα. Αλλά όμως δια του θαύματος, δια της αγάπης του Θεού, μέσα στην δοκιμασία και στην θλίψη επέστρεψαν και ήταν κοντά στον Χριστό. Η παρουσία θαυμάτων είναι και αυτό ένα μυστήριο. Πολλές φορές τα θαύματα γίνονται από την πίστη των ανθρώπων. Πολλές φορές ο Θεός μέσα στην κρίτη των Άρη των προνοιά του επιτρέπει θαύματα και σε αυτούς οι οποίοι δεν τα ζητούν. Πάντως ως επί το πλείστον όμως τα θαύματα γίνονται από την πίστη, τη σωστή πίστη των ανθρώπων, των τέκνων της Εκκλησίας. Δεν είχε τελειώσει το μοντάζ της σημερινής εκπομπής όταν έφτασε η είδηση ότι η εικόνα της Παναγίας Εκατονταπηλιανής στην Πάρο δάκρυσε. Πιστοί συνέρευσαν από παντού. Η εκκλησία της Πάρου επιβεβαίωσε το δάκρυ και τώρα η εικόνα καθαρίστηκε και όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Την Κυριακή, το απόγευμα, μια ομάδα προσκυνητών, περί τα 100 άτομα από τη Λέρο, μαζί με ένα εφημέριο Πατέρα Σοφρόνιο, ήρθαν διήμερο εις την Πάρο για να προσκυνήσουν την Παναγία. Και μου έλεγαν, Πάτερ, βλέπετε κάτι στην εικόνα. Την Τρίτη το βράδυ όμως, παιδιά του σχολείου τα οποία έπαιζαν στο προάβλιο του ναού και έξω στην πλατεία, το ένα μετά το άλλο, κλαίγοντας και τραβώντας το ένα το άλλο, ήρθαν μέσα στο ναό και άρχισαν να μας υποδεικνύουν και να μας δείχνουν το γεγονός της ροής των δακρύων. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε, να φορέσουμε το πετραχύλι μας και να κάνουμε παράκληση στην Παναγία. Εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω τίποτα. Εκείνο που παρακαλώ είναι να είναι για καλό μας ό,τι κάνει η Παναγία. Μιλούν τα γεγονότα αυτά που θα βγουν. Γιατί είχε ξανά, όπως ήταν τα κρίση, με τα γεγονότα του Δευτέρου, παγκοσμίου. Κακός Ιώνας.